Ρετούσες, αρετούσα μου, τα θλίβερα μαντάτα. Ο Κύριος σου με ξόρισε στις ξενικιά στη στρατά. Τέσσερις μέρες μόναχα μου δώσε να νημένω κι ύστερα να ξενιτευτώ, πολύ μακριά να πιένω. Το μουσικό σχήμα Χαΐνιδες και η ομάδα χορού και ακροβασίας Κι όμως κινείται παρουσίασαν στο θέατρο ΡΟΕΣ, στο Γκάζι, μια ιδιαίτερη ανάγνωση του έργου «Ερωτόκριτος» του Βιτσέντζου Κορνάρου. «Είπασχε η νένα όσο μπορεί να την εσυνεφέρει, πιάνει τη στην αγκάλι τζι, κρατεί την από το χέρι και λέγει τζι. Αν τα ονειροφαντάσματα δύναμη είχαν τόση, τι άξιζε το αυτεξούσιο στον άνθρωπο και γνώση. Ο άνθρωπος κάνει του κορμιού εκείνον όπου μέλει, έτσι καλό σαν και κακό, όχι και να του μέλει. Δεν είναι παμελούμενα μη δε όνειρα έχουν χάρη να φέρνουνε τον άνθρωπο σε βάσανα και βάρη, μα ως τρώσει το κλινάρι του ο κάθα ίχ κοιμάται και πελελών τον κράζουνε τούτα όποιος τα διγάρει». Το κορυφαίο έμετρο μυθιστόρημα του 17ου αιώνα που διατήρησε τη μελωδικότητα της κριτικής διαλέκτου. Παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών που πρωτοπαρουσιάστηκε στο Οδείο Ηρώδου Αττικού το καλοκαίρι του 2014. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ο Ερωτόκριτος είναι τραγουδοαφήγηση με κεντρικό θέμα τον έρωτα ανάμεσα σε δύο νέους. Τον Ερωτόκριτο και την Αρετούσα, που πέρασε στη λαϊκή παράδοση και παραμένει ένα εξαιρετικά δημοφιλές κλασικό έργο που μας δάνεισε εικόνες και σύμβολα για τον έρωτα, τον ηρωισμό και τη φιλία. Και του καιρού τα λάματα πάνε παϊμόδενε. Οι Χαΐνιδες είναι μια μουσική ομάδα που ανακαλύπτει δρόμους από την Κρήτη ως τη Μικρασία και από την Ανατολή πάλι πίσω στα Βαλκάνια. Ιδρύονται το 1990 στο Ηράκλειο της Κρήτης και κυκλοφορούν το πρώτο τους ομότιτλο δίσκο το 1991. Από τότε ως σήμερα πολλοί είναι οι μουσικοί που συμμετέχουν στο σχήμα. Τα ιδρυτικά μέλη όμως, ο Δημήτρης Αποστολάκης και ο Δημήτρης Ζαχαριουδάκης παραμένουν σταθεροί. «Τα κάμαν και τα φέρα, η νένα τζι αναστέναξε και λέγει τζι η καημένη. Είδες το τέλος το έχουνε παιδί μου οι αντριωμένοι. Όλοι είναι αυτοί του μακελιού, στο θάνατο γυρίζουν και οι ρηγάδες κάθονται και μοναχά ορίζουν». «Σας τα λαγκάδια τα βαθιά, τα αγρία τα δασωμένα, απούνε μέσα τα θεριά κι όρνια κατοικημένα και έχουν σιδέντρι και κλαδιά σε μια μεριά κι σ' άλλη και κατεβεί από τα βουνά ανεμική μεγάλη και με βροντί και μαστραπή μέσα στα δάση δώσει, κατασκορπίζει τα κλαδιά τα δέντρι ξεριζώσει κι σκόνες με την ταραχή φόβο του κόσμου δώσουν, φύγουν στην όρνια και θεριά να βρούνε να γλιτώσουν. Εδέτσι ευρώντισε ο ουρανός κι η γης ανασηκώθη, όντεν η πρώτη κονταριά στα στήθη το σε δόθη». Η ομάδα χορού και ακροβασίας Κι όμως κινείται είναι η συνεργασία καλλιτεχνών με διαφορετική κινησιολογική πληροφορία, ομάδα σύνθετων σωματικών παραστάσεων, όπου συναντιούνται ο χορός με το τσίρκο και την performance. Ιδρύονται το 2003 από τη χορεύτρια Χριστίνα Σουγιουλτζή και τον καλλιτέχνη του τσίρκου Πεντανκόρ Καμήλο. Καλώς ήρθατε. Βρισκόμαστε στο θέατρο ΡΟΕΣ, στην παράσταση Ερωτόκριτος, από τους Χαΐνιδες και την ομάδα Κι όμως κινείται. Αυτό που παρουσιάζεται στον κόσμο είναι στην ουσία μια πολλαπλή αφήγηση.
μέσα από την τραγουδαφήγηση και το τραγούδι και τη μουσική αφηγείται πρώτον ο μύθος, η ιστορία που διαδραματίζεται, δεύτερον υπάρχει μια επιπλέον αφήγηση, είναι η αφήγηση των διαλεκτικών σχέσεων που υπάρχουν μέσα στο έργο, κάτι το οποίο μας ανάγει άμεσα στην εποχή της αρχαίας τραγωδίας και ακόμη παλιότερα στους προσοκρατικούς, και επίσης έχουμε μια τρίτη αφήγηση από την ομάδα χορού και ακροβασίας και όμως κινείται, είναι η σωματικοποίηση αυτού του ηρωικού αισθήματος του έργους, πολλές φορές τυχτικά και αντιστοιχτικά, σε μια εποχή που υπάρχει μεγάλη έλλειψη σωματικότητας στον κόσμο. Αυτή λοιπόν η τριπλή αφήγηση είναι που αποκαθιστά μέσα από τα μουσικά μοτίβα και τη σύμπραξη αποκαθιστά την ιστορική συνέχεια μεταξύ Ομυρίδη, Λιράρη και Ράπερ. Αυτό που συμβαίνει στον Ερωτόκριτο είναι η τραγουδαφήγηση μερών του Ερωτόκριτου, έτσι ώστε ο θεατής να καταλαβαίνει την ιστορία, γιατί για μας είναι βασικό αυτό. Οπότε έχουμε στην αφήγηση τον Δημήτρη και στα τραγούδια τον Ζαχαριουδάκη και την Σπυριδούλα και τον Κλέωνα τον Αντωνίου. Και εμείς οι χορευτές προσπαθούμε αφαιρετικά να ακολουθήσουμε τη θερμοκρασία του κειμένου. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν κάνουμε παντομήμα τους ρόλους του Ερωτόκριτου, προσπαθούμε να κάνουμε μία κινηματογράφηση της σκηνής που περιγράφει το βιβλίο και ανάλογα να διαλέξουμε εάν θα εμφανίσουμε το χαρακτήρα και με ποια μορφή θα τον εμφανίσουμε. Δηλαδή, π.χ. στη σκηνή της συνάντησης του Ερωτόκριτου με την Αρετούσα εμφανίζονται τρία ζευγάρια αντί για ένα. Εκεί που η Αρετούσα είναι απογοητευμένη εντελώς, ενώ εμείς ξέρουμε ως θεατές ότι ο Ερωτόκριτος πρόκειται να γυρίσει, αφήνουμε μια γυναικεία μορφή να πλανάται στο χώρο, αλλά χωρίς να υπάρχει ο θρήνος της Αρετούσας, ο Ερωτόκριτος που κρύβεται και έχει γυρίσει, είναι ένα που τα ξέρει όλα δηλαδή. Έχουμε προσπαθήσει κάπως να σεβαστούμε τη φύση της τέχνης μας, αλλά και να συνυπάρξουμε με την ιστορία και πιο πολύ και υφολογικά να ακολουθήσουμε αυτή τη δύσκολη περιοχή που έχει να κάνει με το ελληνικό άκουσμα στη μουσική. Γιατί ξέρεις, δεν μπορείς να κάνεις όλα, όλες τις σκηνές. Δηλαδή θέλει μια επεξεργασία στο ύφος, χορευτικά. Ευάλθηκε ο Ρωτόκριτος και ο πόθος τον ευγιάζει και του Κυρούδου να το πει ο γλίγορα λογιάζει, η προξενιά να μιληθεί, το γάμο να τελειώσουν και τα κρατούσανε κρυφά να τα ξεφανερώσουν. Μα ως μίλησε ο πεζόστρατος την προξενιά του γάμου, του λέει ο Ρήγας, πήγαινε και φύγε από κοντά μου. Γιατί σε βλέπω ανήμπορο, γι' αυτό δεν σε ξορίζω. Μα ο γιος σου μην πατήσει μπλιώστη τόπου σοπορίζω. Τέσσερις μέρες κι όχι πια του δίνω να μισέψει, τόπους μακρούς κι αδιάβατους ας πάει να γυρέψει. Ποιος εις το κόμ, ποιος εις το κόμ, όχι οι ανθρώποι μοναχά που έχουν θωριά και γνώση τρέχουν εις τούτο το δεντρότσι αγάπη για να τρώσει, μα πέτρες, δεντρά και σίδερα και ζά στην οικουμένη όλα γνωρίζουν και γρικούν ο πόθος πώς θα γένει και ένα μετάλλο τη φιλιά και αγάπη λογαριάζει και όλα αγαπούν και πεθυμούν το πράμα που ταιριάζει.
Εντάξει, είναι φοβερό σχήμα οι Χαΐνιδες. Έχουμε μια εξωφρενική γκάμα. Είναι πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες, γιατί ουσιαστικά εμείς δουλεύουμε τους Χαΐνιδες και τους Μοντ Πλαγκάλι. Γιατί μέσα στο σχήμα των Χαΐνιδων κρύβονται και μουσικοί των Μοντ Πλαγκάλι, οι οποίοι είναι εκπληκτικοί τζαζίστες και αυτοσχεδιαστές. Οι Χαΐνιδες έχουν αυτό το γλωσσικό ιδίωμα του τόπου, οπότε μπορούν να παίξουν μελωδίες από τη Βόρεια Ελλάδα μέχρι φυσικά την Κρήτη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μεγάλος πλούτος για να χορευτεί, να έχεις τέτοιους μουσικούς δίπλα σου, να υπάρχετε μαζί στη σκηνή. Οι δύο αυτές κολεκτίβες έχουν χρόνια σχέση, έχουν συνεργαστεί σε διάφορες εργασίες και από την διαλεκτική αυτών των δύο ομάδων γεννήθηκε η ιδέα της παράστασης του Ερωτοκρήτου. Με τους Χαΐνιδες ξεκινήσαμε, είναι μακρύς ο δρόμος, ξεκινήσαμε το 2008 να βρεθήκαμε την πρώτη φορά στο Κύτταρο, στη συναυλία, αλλά μετά κάναμε αμέσως την πρώτη χορευτική παράσταση μαζί, το Πουργατόριο, με καταπληκτική μουσική, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, ήταν εντελώς απαλής. Και έκτοτε έχουν γίνει διάφορες παραστάσεις, όπως το Σωματίδιο του Θεού, το Μεντέτε, η Εκδίκηση του Πηδητίου και φυσικά ο Ρωτόκρουτος, ο οποίος είναι μια παράσταση που δεν σβήνει με τίποτα. Όλο πάει να τελειώσει και όλο συνεχίζεται. Στράψε η Ανατολή και βρω τη ξένη Δύση. Πότε τα χείλη του άνοιξε για να αποχαιρετήσει. Βιάζε τους ο καιρός και σήμωνεν ημέρα κι ο γης τα λούντος πλαχνικά εσφίξασε τη χέρα κι ένα μεγάλο θάμασμα στο παραθύρι εγίνει, οι πέτρες και τα σίδερα κλαίνε την ώρα εκείνη και πέφτανε στα λαγματιές τσι πέτρας του σιδέρου κι αρετούσα τσι βρεκή κι σαν αίματα χτέρου. Εμείς εψωροτόκριτος και βιάζει τον η ώρα με ένα πικρό αναστεναγμό που σύστηκε η χώρα. Από τσιτόπους του ρηγό σε βάλθει να μακρύνει να βρει άλλα μέρη αδιάβατα κι η Κίνα να απομείνει. Στάλογο απάνω σαν τυφλός και σαν βουβός εγίνει τσι σκάλες του δεν τζιπατεί το χαλινάρι αφήνει. Μπαίνεις λακάδια και βουνά και σε μεγάλα δάση, παρακαλεί να βγουν θεριά να θένα τον εφάσει. Πολλά πρικία να στεναχμεί, εσμίγα συνομάδι. Συχνά βροχούλα εγκάμασι κι βρέχε στο λαγκάδι. Thank you.
τόσες χαρτιές να ούνε. Ανάγκες του Ερωδοκρήτου, οι Χαΐνιδες είναι ο Τάκης ο Κανέλος στα τύμπανα, ο Γιάννης ο Νόνης στον μπάσο, ο Κλέρων Αντωνίου στην ηλεκτρική κιθάρα και το τραγούδι, ο Δημήτρης ο Ζαχαριουδάκης στην ακουστική κιθάρα και το τραγούδι, η Σπυριδούλα η Μπάκα στο τραγούδι, ο Μιχάλης ο Νικόπουλος στο μαντολίνο και στο λαούτο, ο Θοδωρής ο Ρέλος στο φλάουτο και το σαξόφωνο, και εγώ στη λύρα στο τραγούδι. Επίσης ο Σάκης ο Κίκας στη ρύθμιση του ήχου. Η ομάδα χορού και ακροβασίας και όμως κινείται, αποτελείται σε αυτή την παράσταση από τον Χριστόφορο τον Μακατσόρη, από τον Αλέξανδρο τον Λασκαράτο, από τον Αλέξανδρο Νούσκα Βαρελά, την Αντιγόνη Κιλινάρδου, την Ιωάννα Παρασκευοπούλου και τη χορογράφο της ομάδας, τη Χριστίνα Σουγιουρτζή, μαζί και η Μαρία Θανασοπούλου στα φώτα.